Έχουμε είδηση λοιπόν. Αύριο ο ανασχηματισμό κλείδωσε. Ε, ο Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα. Εκτό ο κύριο Κουρλέτη. Θα δούμε ποιο υπουργείο θα αναλάβει και αν θα μείνει σε υπουργείο εργασία. Θα λέγαμε ο κύριο Κατρούγκαλο mm -hmm. μετά τα σημερινά. Ε, και πιστεύουμε ότι από εκεί πέρα ο κύριο Τζανακόπουλο φαίνεται να είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το έχουμε πει. Η κυρία Γεωργ Βασίλη θα πάει σε άλλο υπουργείο. Ε, Πάντω αποφάσισε μετά και την ψήφιση των τροπολογιών σήμερα ο Έλληνα Πρωθυπουργό να προχωρήσει στον ανασχηματισμό που νομίζω ότι ήταν είναι ένα. Ψάχνει μια καινούργια Α, ο μια καινούργια τζέτα να βάλει κυβέρνηση κτλ. Άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα. Και βέβαια αύριο... το κεντρικό πρόσωπο είναι ο κύριο Παπά. Ο οποίο τι λένε οι πληροφορίες. πληροφορίε. Οι πληροφορίε λένε ότι θα παραμείνει στο Υπουργείο. Κάποιοι παίζουν ότι θα φύγει από το Υπουργείο. Τώρα εμεί οι δικέ μα πληροφορίε λένε ότι θα παραμείνει. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν αύριο ο ανασχηματισμό, ακούσατε και τα σενάρια ούτω ή άλλω, ό,τι και αν πούμε τώρα γίνεται, τώρα γράφονται και σβήνονται ονόματα. Άρα λοιπόν αυτά, ό,τι νεότερο έχουμε, η Αμαλία θα μα το μεταδώσει. Βλέπουμε αγωνία να κοιτάει το τηλεφωνό τη γιατί χτυπάει τώρα. Αθλητικά. Πάμε λοιπόν, έχει ήδη στέλνει να μα το πει. Πε, το, πες το. Πες το. Λοιπόν, κρατάει το Μυντιακό κομμάτι ο Νίκο Οπαπά, ο υπουργό Επικρατεία και παίρνει ψηφιακή πολιτική και δίκτυα. Μένει υπουργό Επικρατεία. Μένει, μένει, κρατάει το κομμάτι των Μυντιακών. Το ή μηνδιακό. πάει στο καινούριο Υπουργείο και κρατάει εκεί πάει η τηλεόραση. Αν το καταλαβαίνω καλά, εδώ είναι δύο πράγματα. Ή μένει στο Επικρατεία ναι. και παίρνει την ψηφιακή πέρα, πολιτική, ναι. ή φεύγει από το Επικρατεία, πάει στο καινούριο Υπουργείο, αλλά παίρνει μαζί και την ε, τηλεόραση. Θα δούμε. Αυτό λένε οι τελευταίε πληροφορίε.